Φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τώρα τα των ευρωεκλογών αλλά και την πολιτική επικαιρότητα. Εκλεκτή παρέα, νομίζω καλύτερη δεν γίνεται. Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, η Έφη Ξάνθου, υποψήφια ευρωβουλευτής από το κίνημα Εκολόγων Συνεργασία Πολιτών, κοινή σύμπραξη των δύο δυνάμεων. Καλησπέρα, Έφη μου. Καλημέρα σας. Απλά είναι συμμαχία οικολόγοι για να μην έχουμε. Συμμαχία οικολόγοι. Ένα μη συγκεκριμένο σωστό είναι αυτό, ναι, γιατί υπάρχει συνεργασία στη μέση. Συμμαχία οικολόγοι, πολύ σωστά. Ζαχαρία Κουλία, υποψήφιο ευρωβουλευτής με το Δίκο. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα, Ζαχαρία μας και βουλευτής του κόμματος και Γιώργος Γεωργίου, βουλευτής του ΑΚΕΛ και υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματος. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γεωργίου. Προχθές είδαμε τη δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση στο ΣΥΓΜΑ. Φαίνεται πως λίγο τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει ως προς τα πάνω. Παραμένουν δύο έδρες στο συναγερμό, δύο έδρες στο ΑΚΕΛ με μια δύσκολη έτσι κατάσταση, αλλά μπορεί να αλλάξει, και μια έδρα που θα γίνει σφαγή βέβαια εκεί. Την παλεύει η συμμαχία με τους οικολόγους, την παλεύει η ΕΔΕΚ και το ΕΛΑΜ. Έχει ένα μικρό προβάδισμα το ΕΛΑΜ, αλλά μια σπήρωση πολύ μεγάλη σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για να πάμε παρακάτω. Έχει περιοριστεί η συσπήρωση του ΕΛΑΜ. Ήταν 100%, πήγε στο 79%. Δημητρόπουλε, για λόγους μάλλον. Και ακόμα είμαστε και νωρίς, βέβαια, έτσι. Για λόγους μάλλον συγκεκριμένους που έχουν να κάνουν με ορισμένα πράγματα που βγήκαν στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα. Σε ό,τι αφορά εμάς, νιώθουμε ότι δεν είναι άσχημη η δημοσκόπηση, καθώς σε σχέση με την προηγούμενη περιορίζει, σμικραίνει την απόσταση μας από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα να εκλέξουμε τους δύο ευρωβουλευτές μας, ούτε και πρόβλημα με βάση τη συσπήρωση αυτή τη στιγμή. Αλλά κυρίως εκείνον το οποίο εισπράττουμε από είναι γύρω στο 76 η δικιά είναι καλή, είναι καλή αυτή την περίοδο. Εκείνον που εισπράττουμε από τον κόσμο αρχίζοντας περίπου ένα-ενάμιση μήνα νωρίτερα από τους υπόλοιπους συναδέλφους την προεκλογική μας, εισπράττουμε καλά πράγματα. Εισπράττουμε μια πεποίθηση πλέον ότι τα δύσκολα που είχαμε την πενταετία, εξαετία από το 2011 ουσιαστικά μέχρι και πριν λίγο καιρό ξεπερνιέται, και επιπλέον είναι μεγάλη η οργή του κόσμου για τα όσα συμβαίνουν, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη περίοδο της διακυβέρνησης του κυρίου Αναστασιάδη. Είναι οργή, θυμός, αγανάκτηση, ταυτόχρονα πολύ απεσιοδοξία για την κοινωνική θέση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος. Και νιώθουμε ότι αυτό το κλίμα σιγά σιγά μετατρέπεται σε ψήφο, σε συμπαράσταση προς το ψηφοδέλτιο μας, το οποίο είναι ποιοτικό, μαχητικό, μάλιστα, έτοιμο να διεκδικήσει για τα καλά και του τόπου εδώ, αλλά μάλιστα και όσο μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Να πάμε και στο Δίκο. Και εδώ έχει κλειδώσει μία έδρα. Φαίνεται ότι η έδρα πάει στο Δίκο. Πώς είναι τα πράγματα, πώς βλέπετε τα πράγματα, κυκλοφορείτε ανάμεσα σε κόσμο, υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου για τις ευρωεκλογές καταρχήν? Καταρχήν, αγαπητέ μου Ανδρέα, ξέρεις, στην Αμόχωστο, επειδή είχαν μια εξαμόχωστο, κάθε φορά που κάνουμε εκλογική αναμέτρηση στις βουλευτικές, είναι σαν να κάνουμε ευρωεκλογές. Οι ψηφοφόροι είναι καθάπασα την επικράτεια και αυτό αποτελεί και έτσι ένα. Έχει μια δυσκολία εσύ εκεί τη Αμοχώστο, ναι. Ναι, έχουμε μια δυσκολία γεωγραφική, αλλά αυτό μα δίνει και το πλεονέκτημα να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο και να. Τώρα που είναι οι ευρωεκλογές, έχουμε πρόσφυγες παντού και συνδράμουν αυτή την τεράστια προσπάθεια. Σε όλη αυτή τη διαδρομή έχω διαπιστώσει το εξής για το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό φαίνεται και δημοσκοπικά δηλαδή. Ξέρετε, περάσαμε από μια τραμουντάνα πολύ μεγάλη στο Δημοκρατικό Κόμμα. Τα δύο μεγάλα κόμματα, διότι τότε που κάποιοι επεταχτήκαν και δεξιά και αριστερά, πήραν καρέκλες κόκκινες, πράσινες, βένετες, ήταν η δουλειά τους. Πέρασε από μια δύσκολη διαδικασία το Δημοκρατικό Κόμμα. Επέλεξε Νικόλα Παπαδόπουλο, τον εμπιστεύτη. Και ο Νικόλας από το 2013 που αναλαμβάνει, ξεκίνησε μια τιτάνια προσπάθεια ανασύνταξης του Δημοκρατικού Κόμματος. Και ξεκίνησε από τις τοπικές επιτροπές, τις επαρχιακές, ΔΕΧΟΔΙΚ, ΝΕΔΙΚ. Αυτό έφερε τους καρπούς σήμερα και σε όλες τις συνάξεις που γίνονται υπάρχει ένας πνέει, ένας ούριος άνεμος για το Δημοκρατικό Κόμμα και ο κόσμος συσπηρώνεται. Φυσικά εκτιμώ ότι αναλαγιζόμενος και τη διαδρομή του Δημοκρατικού Κόμματος και τις προεδρίες, διότι έτσι για να έχουμε υπόψη
έχουμε τα 17 χρόνια του Μακάριου, 10 του Σπύρου και 5 του Τάσου, είναι αρκετά χρόνια, περίπου 33 χρόνια που οπότε κυβέρνησε πρόεδρος από το Δημοκρατικό Κόμμα, τα πράγματα είχαν πρόοδο, ευημερία, ανασφάλεια και προβάλλοντα διεκδίκηση στα εθνικά θέματα. Μάλιστα. Όλα αυτά σήμερα συμποσούμενα έχουν μια τάση θετική για το Δημοκρατικό Κόμμα, χωρίς να λέω ότι δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να συνεχίσουν τα πράγματα. Σωστό. Και ένα τελευταίο, αγαπητέ μου Ανδρέα, τώρα που βλέπω και την Παναγία των Παρισίων να φλέγεται και ξένια εικόνα χίλιες λέξεις, βοηθά ακόμα κάτι στο Δημοκρατικό Κόμμα? Αυτή η βιβλική καταστροφή που έγινε την τελευταία δεκαετία, ο κόσμος την αναλογίζεται και ξέρει ποιοι ήταν που διαχειριστήκαν σωστά τα πράγματα. Και αυτό είναι ακόμα ένα βοηθητικό. Ναι, αλλά τους βρίσκεται απέναντί σας τώρα αυτούς τους άλλους όμως. Όχι, δεν βρίσκουμε κανένα απέναντί μας. Απέναντίας είναι πολύ, πάνε καλά τα πράγματα. Στον δρόμο σας, όχι απέναντι στον δρόμο. Και ο κόσμος εκτιμά ότι όποτε βρεθήκαμε στο τιμόνι του κράτους, σεβαστήκαμε το δημόσιο χρήμα. Μάλιστα. Και η ευημερία του λαού ήταν προς τα πάνω και στη δυστυχία. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουλία. Να πάω στην Εύφη Ξάνθου. Εσείς εκεί στους οικολόγους συνεχίζετε με συνέπεια αυτή την πολιτική των συμμαχιών. Το είχατε κάνει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές με επιτυχία. Μάλιστα, είχατε εκλέξει ευρωβουλευτή. Φέτος δεν έχετε την ΕΔΕΚ, έχετε τη Συμμαχία των Πολιτών. Δύσκολα τα πράγματα, βέβαια, χρειάζεται αγώνας, όπως και για όλους φυσικά, όχι μόνο για εσάς. Αλλά φαίνεται ότι εκεί που παίζετε εσείς για την έκτη έδρα θα γίνει σφαγή του κόκορα. Έτσι φαίνεται και είναι αυτό που προσπαθούσαμε να αποφύγουμε με την προσπάθεια που είχε γίνει σχεδόν για ένα χρόνο για να κάνουμε αυτή τη διευρυμένη συμμαχία. Καθαρά για να μην αφήσουμε να περάσει ένα ακροδεξιό φασιστικό κόμμα να κερδίσει μία από τις λίγες ευρωβουλευτικές θέσεις που έχουμε, τις 6. Και μάλιστα όχι μόνο γιατί θα γίνει ρεζίλινη Κύπρος, αλλά επειδή δημιουργώντας ομάδα σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου αυτοί οι ακροδεξιοί νεοφασίστες ουσιαστικά βάζουν σαν στόχο την αποδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ήταν διπλός ο στόχος και διπλή προσπάθεια. Δυστυχώς, εφόσον οι προσωπικές φιλοδοξίες κάποιων δεν μπόρεσαν να ξεπεραστούν και δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν μια υπέρβαση, ναι, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, το παλεύουμε μόνο με τη Συμμαχία των Πολιτών. Όμως, όταν λέτε προσωπικές φιλοδοξίες, αναφέρεστε κυρίως στα της ΕΔΕΚ. Δυστυχώς, ναι. Δηλαδή, δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλο μου. Νομίζω ότι με γνωρίζετε αρκετών χρόνων τώρα για να ξέρετε ότι προσπαθώ να είμαι όσο πιο ξεκάθαρη γίνεται. Έχετε μια ετοιμότητα, αυτό μπορώ να το καταθέσω. Πολλά χρόνια γνωριζόμαστε, είστε πολλά χρόνια στην πολιτική. Έχετε μια ετοιμότητα και ένα ήθος που αυτό σας κάνει να ξεχωρίζετε, νομίζω. Να σας πω, με ενοχλεί ιδιαίτερα γιατί προσπαθεί αυτή τη στιγμή η ΕΔΕΚ ασχέτως των τοποθετησιών της των διαχρονικών να τοποθετηθεί ως το μόνο αντίβαρο προς το ΕΛΑΜ. Ναι. Ενώ στο τέλος της μέρας είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα που πολιτεύεται, αλλά κυρίως νομίζω ότι φαίνεται και το πόσο δεν είναι έτοιμοι και ήδη δεν, μάλιστα, ξέρουν ποιες πολιτικές να διατηρήσουν. Ναι. Τον τελευταίο μήνα έχουμε δει ανατροπές των διαχρονικών πολιτικών της ΕΔΕΚ τελευταία στιγμή. Το τελευταίο πρόσφατο παράδειγμα με το Μητροπολιτικό Ναό της Πάφου είναι μόνο το τελευταίο παράδειγμα μιας σειράς από αλλαγής πολιτικής της τελευταία στιγμής, αλλαγές οι οποίες φέρνουν και σε δύσκολη θέση τους ίδιους τους βουλευτές, τους άλλους δύο, φέρνουν σε δύσκολη θέση τις δημοτικές τους ομάδες, τα στελέχη τους σε τοπικές οργανώσεις, γιατί η ΕΔΕΚ είχε μία πορεία. Η ΕΔΕΚ είχε μία κανείς δεν μπορεί να γράψει την πορεία της ΕΔΕΚ, έτσι, είναι ένα πατριωτικό κόμμα με τεράστιες φόρες. Όταν έρχεσαι έναν 1,5 μήνα πριν από εκλογές και να βάζεις θέμα, παραδείγματος χάρη, κάρτας φιλάθρων, άλλη ήταν η τοποθέτησή σου, ναι, όταν έγινε. Όταν προσπαθείς να ανατρέψεις το γεσί τον, ναι, τελευταίο 1,5 μήνα. Κάποια πράγματα γυρίζουν μπούμερακ. Πες μου λίγο, πού νομίζεις θα κριθεί αυτή η έκτη έδρα, διότι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις πάνω κάτω, εκεί θα κινηθούν τα τρία κόμματα που διεκδικούν την έδρα, πού νομίζεις θα κριθεί? Κοιτάξτε, ερμηνεύοντας τις δημοσκοπήσεις και βλέποντας ότι το δικό μας το ποσοστό, το οποίο έρχεται τρίτον σε αυτά τα δύο κόμματα με μικρές διαφορές, αλλά με χαμηλό ποσοστό συσπήρωσης, για μας είναι ένα δείγμα ότι προχωρούμε καλά. Γιατί... Εσείς έτσι κι αλλιώς αργά συσπηρώνεστε. Όχι μόνο αργά συσπηρωνόμαστε διαχρονικά, αλλά αργά καταλήξαμε και στο ψηφοδέλτιο μας σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Μέχρι την τελευταία στιγμή θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε συνεργασία. Ναι. Να υπερβούμε τις διαφορές μας και να εκλέξουμε έναν άτομο και ας πήγαινε σε οποιαδήποτε από τις τρεις ομάδες ή τέσσερις ομάδες, αν είχαμε μπήσει και την αλληλεγγύη. Για να θυμόμαστε ότι είναι τέσσερα κόμματα που πηγαίναμε. Αλλά πέραν από αυτόν, η ΕΔΕΚ και το ΕΛΑΜ αυτή τη στιγμή και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι σχεδόν στην πλήρη συσπήρωση
των ατόμων που έχουν κοντά τους. Δεν έχουν να πάνε από εκεί και πέρα. Εμείς έχουμε καθαρό λόγο, έχουμε διαχρονικά κάποιες θέσεις τις οποίες δεν εγκαταλείπουμε και πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο. Με άτομα αρκετά νεαρά, με άτομα τα οποία έχουν καθαρό πολιτικό λόγο και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για την Ευρώπη και το τονίζουμε αυτό σε κάθε στιγμή. Μάλιστα. Οι πολιτικές μας είναι για να μπορέσουμε να έχουμε συσπηρωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Brexit πρέπει να είναι κώδωνας κινδύνου για όλους, όχι μόνο για τους άντρες. Σωστό. Κύριε Γεωργίου, έτσι να πάμε σύντομα στο τοποθετήσεις και να ανοίξουμε πολλά θέματα. Πιστεύετε ότι είναι από τα μεγάλα προβλήματα, από τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή η έξαρση εθνικιστικών κινημάτων, φασιστικών όπως τα ονομάζεται, ναζιστικών κτλ. Κτλ. Διότι φαίνεται ότι μπαίνουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε με μια δυναμική που θα έχει αντίκτυπο σε μεγάλες κομματικές ομάδες όπως είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές κτλ. Κύριε Δημητρή, θα χάσουν έδρες. Ναι, αν έμενε επειδή ο τόπος έπαθεν πολλά, να ήμασταν όλοι νουνεχείς και να ήμασταν προμηθείς σε σχέση με αυτόν τον οποίο εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Θυμάστε ότι όταν τους καταγγέλαμε εμείς πριν από 5 χρόνια περίπου, μας χλέβαζαν κάποιοι ότι δεν αποτελούν κίνδυνο. Να θυμίσω ότι κάποιοι από τους συναδέλφους ή κομματικούς σχηματισμούς που σήμερα τα βάζουν με το... Ο Κουλίας πάντως όχι. Δεν είπα για τον κύριο Ακρεφνής Κουλία. Δημοκράτης. Δεν είπα για τον κύριο Κουλία, ούτε για την κυρία Ξάνθου προφανώς. Υπήρξαν όμως. Είπα όμως και λέω και για τα κόμματα τους και των δύο, αλλά και ιδιαίτερα από το Δημοκρατικό Συναγερμό και από την ΕΔΕΚ, ότι υπήρξαν πολλές άστοχες στιγμές όπου ο καθρέφτης τους έδειχνε να ήταν χέρι-χέρι για διάφορα ζητήματα. Κύριε Γεωργίου, για μας θα ήθελα πολύ να μάθω σε ποιο σημείο και να και στα ενωτικά και στους συνεργατισμούς και στις διαμαρτυρίες για την παράσταση στη Σαλαμίνα και για πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Υποτιμούσαν τον κίνδυνο όταν εμείς τον υποδεικνύαμε. Ναι, αποτελούν τεράστιο κίνδυνο. Και δεν μπορούν εκείνοι οι οποίοι μέχρι πρόσφατα οι συγγενείς τους, οι πρόγονοι τους, οι ιδεολογικοί τους καθοδηγητές κατέστρεψαν τον τόπο, σήμερα να εμφανίζονται ότι είναι οι σωτήρες είτε της Κύπρου είτε της Ευρώπης. Μάλιστα. Είναι ένα φάντασμα πάρα πολύ σκοτεινό που έρχεται από έναν αιματηρό παρελθόν. Μάλιστα. Η πιο συνεπής δύναμη απέναντι τους, εκείνη που αναδεικνύει ποιος είναι ακριβώς ο χαρακτήρας τους, που γνωρίζει καλά ποιες είναι οι μέθοδοι τους, ποια είναι η φιλοσοφία πάνω στην οποία κινούνται και πόσο επικίνδυνη είναι, είναι η αριστερά. Ναι. Από εκεί και πέρα. Γιατί δεν, γιατί δεν το λέτε δημοκρατικό τόξο καλύτερα, για να πάρει κάποιος άλλος που είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Δεν το λέμε δημοκρατικό τόξο, διότι λυπούμε να το πω. Έχει δεξιοποιηθεί σε αρκετό βαθμό η πολιτική ζωή του τόπου και επαναλαμβάνω, είδαμε με πόνο ψυχής κόμματα τα οποία είναι κατοχυρωμένα ως δημοκρατικά προοδευτικά, εξυπηρετώντας μικροπολιτικές σκοπιμότητες, κάποιες στιγμές και εντός Βουλής και εκτός Βουλής να συνεργάζονται μαζί τους. Φαντάζομαι αυτό εννοείται για τους οικολόγους, όχι ότι είναι αυτής ιδεολογική. Όχι, δεν το δεχόμαστε εμείς αυτό. Βεβαίως, θα το απαντήσω. Δεν υπήρξαν στιγμή συνεργασίας με το ΕΛΑΜ, δηλαδή απαράδεκτο. Βεβαίως αυτό εννοώ και σε ό,τι αφορά στους φίλους της ΕΔΕΚ, που όντως η ΕΔΕΚ έχει πίσω της μια ιστορία και δημοκρατικών αγώνων και αντίστασης στο φασισμό και αυτό είναι που μας ξενίζει ακόμα παραπάνω. Προσέξτε τι κάνουν. Και άλλοι, όχι μόνο οι ΕΔΕΚ. Δεν τα βάζουν μαζί τους σε πολιτικο-ιδεολογικό επίπεδο. Τα βάζουν μαζί τους γιατί πήραν λεφτά από το Χ ή γιατί δεν πήγαν στρατό. Και αυτά είναι σοβαρά βέβαια. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα με το ΕΛΑΜ. Είναι γιατί είναι φασίστες. Μάλιστα. Ανατελεία. Κύριε Κουλία, βλέπετε εσείς ότι υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει, και θέλω να μου το απαντήσετε αυτό, ότι εντάξει, παιδί μου, μιλάτε για ένα κίνημα, ένα κόμμα εθνικιστικό. Με συγχωρείτε λίγο να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Το 16 μόλις έγιναν οι εκλογές, η τότε εκπρόσωπος του, που δεν ξέρω αν συνεχίζει και σήμερα να είναι στην ΕΔΕΚ, σε μια συνάντηση με την κυρία Παναγιώτου, η πρώτη της πρόταση στην αποτίμηση του αποτελέσματος, όταν εμείς εκαυτηριάσαμε και απαξιώσαμε αυτό το γεγονός ότι μπήκα στη Βουλή οι Ελαμίδες, ήταν
Δημοκρατία έχουμε, ψήφισε ο κόσμος γιατί δεν είμαστε. Αυτό είναι όμως μια πλευρά της, του νομίσματος. Πλευρά, λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι κύριοι, δεν σέβεστε τη λαϊκή ετοιμιγορία που τους έχει βάλει μέσα στο κοινοβούλιο. Και ο Χίτλερ με εκλογές κανονικότατα ανέβηκε στην εξουσία. Ο κύριος Σεκουλίας, παρακαλώ. Επειδή εδώ η ΕΔΕΚ απουσιάζει, έρχεται το όνομα της 15 φορές. Να πούμε αυτό. Για τα πάνελ, για τα πάνελ υπάρχει συμφωνία των κομμάτων. Ποιοι έρχονται και πώς σχηματίζονται. Δεν βάζω πρόστιμο. Όχι, όχι. Αλλά το λέω για το, γιατί μπορεί να πούνε κάποιοι και δεν είναι συνταγή. Έχω μεγάλη εκτίμηση σε αυτόν τον χώρο που λέγεται ΕΔΕΚ με τον Πάσο Λισσαρή, τώρα με τον Μαρίνο. Και έχει μια ιστορική διαδρομή υπέρ του σωστού και υπερασπιστήκαν πάντοτε τα δίκαια του τόπου. Εγώ δεν δέχομαι, ας πούμε, ότι η απόφαση σου προχθές για να χτίσει μια εκκλησία ήταν λάθος. Εγώ πολύ, λέω πολύ σωστά επράξα. Η τοποθέτηση βέβαια του Δίκου ήταν διαφορετική. Απλά για να είμαστε. Ναι. Μα γιατί νομίζεις ότι στο Δίκο, άμα κάνει μια στραβάρα να του πισκαλίζουμε, έκαναν λάθος οι κύριοι. Και ποιον ερωτήσατε για πρώτα. Μιλάτε για την εκκλησία τώρα και για τον ναό. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Άλλο δεν ξεκινήσαμε τώρα. Λέμε ένα λίγο φασαρία αντί ο κύριος Σκουλή. Ναι, εντάξει, ένα λίγο μια φασαρία. Θα σου βάλουν ποινή τώρα στο δίκο. Στο δίκο. Ο Γιώργος ότι δεξιοποιήθηκε η πολιτική στην Κύπρο. Και αν δεξιοποιήθηκε η πολιτική στην Κύπρο, πετε μου, είχε καμιά δυνατότητα ο Αναστασιάδη να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας αν δεν του βάλανε τον πατήρα ο Χριστόφιας. Εσείς το ψήφισατε, κύριε Κουρία, εμείς το ψήφισαμε. Ε, Γιώργο, έτσι διάφορα. Χαρία μου. Επιτρέπει μου να ολοκληρώσω. Απόλυτα σου επιτρέπω, αλλά... Ευχαριστώ πολύ για την καταστροφή. Βιάζεται λίγο η λογική μου, κύριε Δημητρόπου. Μισό λεπτά, θα το απαντήσω. Άστονε. Στο χρεώνω, ρε. Ξεκινάει έτσι, θα πάει αλλιώς μετά. Να με πιάζεσαι, διότι η Ευρώπη θέλει λίγο υπομονή με τους προσωπικούς για τους άλλους. Πρέπει δεξιοποίηση του τόπου που έγινε. Έχει και τεράστια ανευθύνη η πλευρά μου εξ αριστερών, η οποία όταν εγκυβέρνησε με ο Δημοκρατικό Κόμμα, ο τόπος είδε πρόκειται προκοπή. Αυτό είναι έτσι για την ιστορία και τα νούμερα. Τώρα όσον αφορά αυτό που παρατηρείτε, έχει φαινόμενο κυπριακό, να. Είναι γενικά φαινόμενο ευρωπαϊκό. Διότι κύριοι, κύριοι Ευρωπαίοι, οι του Βορρά άλπαξαν το ταμείο, τα χειριστήκαν όπως ήθελαν, έκαναν μας το ευρώ, ας πούμε παράδειγμα. Οι Γερμανοί όταν μας στέλνουν τα Mercedes τους και τα αυτοκίνητα τους, όλα τις μάρκες τους, εμείς καταργήσαμε τους φόρους και πρέπει να υπάρχει και ισοζύγιος του εμπόριου. Υπάρχει. Έβαλαν μας και η Κύπρος αποτελεί παράδειγμα. Εχειριστήκαν τον κατά τον πλέον άδικο τρόπο. Μια μικρή χώρα για 10 δισεκατομμύρια τον, τα οποία αντλήσαμε εμείς του εμπόριου μόνο 7. Και γιατί κοψινούσαν να βάλουν την κλίμακα στις κεφαλαιοποίησεις των τραπεζών, το δείχνει στο 8 αντί στο 9 και ούτω καθεξής. Όλα αυτά που έκαμε στην Ευρώπη έσπρωξαν πολλοί κόσμο να διαμαρτύρεται και να δίνει τροφή σε όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Πολωνία, στην Αυστρία, σε παρακαλώ. Χώρες όριμες δημοκρατικά. Εμάς εδώ στην Κύπρο μας έχουν, ας πούμε, όταν η Γερμανία δίνει άρματα Λεοπάρντ απέναντι μας. Η Ευρώπη τα δίνει. Η Γερμανία που είναι ο πιο δύναμη. Άρα λοιπόν, πού είναι η σχέση εταίρων που πρέπει να υπάρχει και η αλληλεγγύη και ο σεβασμός και η αλληλοβοήθεια. Άρα στην Ευρώπη, φυσικά σε τούτα τα θέματα έχει τεράστια ευθύνη και η σημερινή κυβέρνηση, διά των εκπροσώπων της και του επιτρόπου μας που είναι εκεί, διότι δεν διεκδικούν υπέρ των δικαίων μας. Στην Ευρώπη πρέπει να διεκδικείς για να παίρνεις. Είναι ένα άντρο, δεν είναι καμιά γειτονιά των αγγέλων, είναι μια σύγκρουση συμφερόντων εκεί. Φυσικά ο χώρος μας είναι στην Ευρώπη με τις αρχές και τις αξίες όπως τις ξέρουμε. Αλλά πρέπει να τις διεκδικείς. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο. Στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της παιδείας, στα θέματα της υγείας. Όλα αυτά αφού χωλαίνω, ο κόσμος είναι επιρρεπής σε ακραίες καταστάσεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Άνω τελείγες εσείς. Θα κάνεις το σχολείο σου αυτά που είπανε. Ναι. Αλλά θέλω να μου πεις, αφού έβαλε και στην κουβέντα μας ο Ζαχαρίας ο Κουλίας τα συμφέροντα, στην Ευρώπη των συμφερόντων, τι θέση μπορεί να έχουμε εμείς και πώς μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας στην Ευρώπη των συμφερόντων. Θεωρώ ότι είναι εντελώς αδαές να θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχουν σε οποιοδήποτε μεγάλο οργανισμό οι προσπάθειες επιρροής συμφερόντων. Αλλά συγκρίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις όλες διαδικασίες της σε σχέση με παραδείγματος χάρη το πώς λειτουργεί η Αμερική, η οποία είναι η υπερδύναμη, η οποία έχει τέλος πάντων τη δυνατότητα με ένα μικρό κουμπί να μπορέσει να μου ξεκινήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και πρέπει να πω ότι με ξενίζει λίγο ο ευρωσκεπτικισμός. Δυστυχώς λόγος που έχω ακούσει από τον κύριο Γεωργίου και τον κύριο Κουλία, γιατί στο τέλος της μέρας... Είναι γεγονότα.
αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν και πολύ περισσότερο. Αλλά ειδικά εσείς ως κόμματα τα οποία συμμετέχετε στην Ευρωβουλή από το 2004, συμμετέχετε άμεσα στη διαμόρφωση και μπορούσατε να επηρεάσετε, γιατί τουλάχιστον το Δίκο ανήκει στη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα αυτή τη στιγμή. Το να ακούω τέτοιο λόγο από υποψήφιον που θέλει να ενταχθεί σε αυτή την ομάδα και πρέπει να έρθει να συμμεριστεί κάποιες πολιτικές. Και μιλούμε για τους σοσιαλιστές δημοκράτες, οι οποίοι και πολλές φορές είναι και στην πλειοψηφία των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λίγο οξύμορο. Τώρα, όσον αφορά τα συγκεκριμένα, ο κύριος Γεωργίου έχει αναφερθεί στο θέμα του ΕΛΑΜ και μας βάζει και εμάς με την ΕΔΕΚ. Κοιτάξτε, κύριε Γεωργίου, εμείς ήμασταν μαζί σας, δεν λέω μόνοι μας, ήμασταν μαζί σας στις επάλξεις από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε αυτό που ονομάζεται ΕΛΑΜ, όταν προσπάθησαν να είναι πρώτα σαν Χρυσή Αυγή, και στις διαμαρτυρίες και στις καταγγελίες. Έχουμε καταθέσει, έχουμε στείλει, περιμένουμε ακόμη από τη Γενική Εισαγγελία να καταλήξει σε συγκεκριμένες καταγγελίες που έχουν γίνει και δεν προωθείται τίποτα. Πράγματα τα οποία είχαν ξεκινήσει και από την τότε που ήταν και η δική σας διακυβέρνηση και δεν προχωρούσαν, επειδή ίσως να έχουμε κάποιες άλλες καταστάσεις να διαχειριστούμε σε άλλα επίπεδα, σε συγκεκριμένα τμήματα της κυβέρνησης, διαχρονικά. Δεν δεχόμαστε δηλαδή ότι υπήρξε οποιαδήποτε διαδικασία συμπόρευσης με το ΕΛΑΜ. Τώρα, εάν εννοείται ότι συμπτωματικά εμείς έχουμε μια τοποθέτηση στην οποία τυχαίνει να έχουν κάτι παρόμοιο και το ΕΛΑΜ, δεν μπορείς να το πάρεις έτσι. Δεν γίνεται ότι πει το ΕΛΑΜ αυτόματα είμαστε εναντίον. Έχουμε τις τοποθετήσεις μας διαχρονικά, είμαστε έναν κόμμα το οποίο έχει τώρα 23 χρόνια ζωής και πολιτικού λόγου και δεν πρόκειται να αρνούμαστε τις διαχρονικές μας θέσεις επειδή εμφανίστηκε τώρα έναν ΕΛΑΜ με μια έτσι λαϊκιστική διαδικασία να προσπαθήσει να καπηλευτεί και να μας δείξει ότι είναι εθνικοπατέρες και αγαπούν την Εκκλησία και τέτοια. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Κουλίας για το θέμα των... Κουλίας, με άλλα. Απολογούμε. Να μην... Αυτό που έχει αναφέρει ο κύριος Κουλίας, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ναι. Έχω λέει έτσι πολλά βαρύ την κυπριακή προφορά, και έχει απόλυτο δίκιο. Μια χαρά η προφορά. Απολογούμε. Το όνομα του κυρίου Ζαχαρία θα το λέω ακριβώς όπως το απαιτεί ο ίδιος. Όπως το επιστημονικό γέννησης. Είναι κουλή. Επειδή σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια και ξέρω ότι οι θέσεις σας είναι αρκετά αντικειμενικές, ειδικά βλέποντας τη δουλειά σας. Πάντα αντικειμενικές. Ο Πάπας είσαι. Ο Πάπας. Όλοι έχουμε μία. Κοιτάξτε, κυρία Δημητρόπουλη, όλοι έχουμε μία δόση υποκειμενισμού, οπότε προσπαθώ να είμαι ακριβής, είπαμε. Όσον αφορά αυτό το θέμα με το Μητροπολιτικό Ναό, απλά σας καλώ να μιλήσετε λίγο με τα παιδιά σας κάτω στο Δίκο. Ήταν πολλά σας στη θέση τους. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μία κόντρα μεταξύ να χτιστεί μια εκκλησία ή να μην χτιστεί, για όνομα του Θεού. Είναι θέμα έναν πάρκο. Δεν θέλω να πάει κόντρα στο Μητροπολίτη, γι' αυτό. Μπορεί, αλλά επιτρέψτε μου, κύριε Ζαχαρία, λεπτάκι. Μιλούμε για χωροθέτηση εκκλησίας σε δημοτικών κήπων. Μιλούμε για πάρκο που έχει μηδενικό συντελεστή δόμησης και ξαφνικά είδαμε άνω ποταμό μια απόφαση η οποία έρχεται και λέει και ανατρέπει το τοπικό σχέδιο, ανατρέπει πολεοδομικών νόμων, ναι, και λέει ότι θα του δώσω άδεια να το ανέβει. Ναι, αλλά πρόσεξε, αν δεν περάσει από το Υπουργικό η παρέκκληση δεν γίνει τίποτα. Έτσι, είναι δωρανάδωρη η απόφαση. Να σας πω, σε κάποια φάση θα ήθελα πολύ να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην εκπομπή σας, γιατί κάνετε εξαιρετική δουλειά. Αυτή η υπόθεση που έχει προκύψει τώρα, νομίζω ότι κανένας δεν αντιλαμβάνεται το προηγούμενο που δημιουργείται με την καταπάτηση των νόμων σε αυτό το σημείο. Και μάλιστα ο Δήμαρχος, ο κύριος Φέδωνας, χθες διατείνεται ότι ο λόγος που το έχουν κάνει είναι μία συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, η οποία λέει ότι η μείωση του συντελεστή δόμησης, γιατί μέχρι ενός σημείου δεν ήταν μηδενικό προφανώς, μετά άλλαξαν τα τοπικά σχέδια, έδωσαν το δικαίωμα για αποζημίωση προς τη Μητρόπολη Μπάφου. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Κάνουμε τόσους μήνες τώρα. Τον τελευταίο ένα μήνα φασαρία και τις αποκοπές των δημοσίων υπαλλήλων. Στα 20 εκατομμύρια. Όχι μόνο αυτό. Θέλω να δείτε την ευρύτερη επέκταση αυτού του ζητήματος. Εάν πάνω στη βάση είναι ότι με το που αλλάζουν τα τοπικά σχέδια και αφαιρούμε τον συντελεστή δόμησης, χρωστούμε ένα αποζημίωση, είναι τεράστια τα ποσά. Το κράτος μας είναι χρεοκοπημένο μέχρι τα μπούνια. Όχι να συζητούμε για τα λίγα και τα λεφτά τα οποία έπρεπε να επιστραφούν ούτως ή άλλως στους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Και ερχόμαστε να αντισταθούμε και είναι και γι' αυτό που η ομάδα του Δίκο στο τοπικό επίπεδο, βλέποντας αυτόν τον κίνδυνο και υποθέτω σε διαβούλευση και με το κόμμα τους και όχι αυθαίρετα, έχουν κρατήσει την τοποθέτηση έναν. Όπως και το ΑΚΕΛ, η ομάδα του ΑΚΕΛ στο Δήμο της Πάφου κράτησε ένα αρνητική στάση από την αρχή. Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό και δεν έχει πολύ μεγαλύτερες επεκτάσεις. Είχαμε παρόμοιο και στη Λευκοσία, έτσι. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά. Ήθελα σύντομα μια τοποθέτηση. Για μένα το μεγάλο στοίχημα φάνηκε και από την έρευνα του Sigma Live, αλλά και από τη δημοσκόπηση
η αποχή παραμένει σε ψηλά επίπεδα. Πώς θα καταφέρετε λοιπόν στο επόμενο 1,5 μήνα που έχει μείνει να αυτή την ευρωαδιαφορία να την κάνετε ενέργεια και να σηκώσετε τους νέους ανθρώπους, ειδικά που είναι απογοητευμένοι από την πολιτική, τους πολιτικούς και όλα τα αυτά τα σχετικά, να πάνε να ψηφίσουν και να τους πείσετε ότι η Ευρώπη είναι το δικό τους γίγνεσθε. Τους αφορά. Γιατί όντως τους αφορά. Να απολογηθούμε στους νέους. Μάλιστα. Γιατί σε αυτόν τον τόπο από το 60 και ύστερα, και πιο πριν βέβαια, έγιναν λάθη, εγκλήματα που έμειναν ατιμωρείται. Κάποιοι έκαναν τα εγκλήματα, κάποιοι ενδεχομένως να μην μπορέσαν να αποτρέψουν τη φορά των πραγμάτων. Εμείς νομίζω ανήκουμε στους δεύτερους. Με τα λάθη και τις παραλήψεις μας. Όμως, δεν μπορεί να μας καταμαρτυρήσει κανείς ότι εκλέψαμε, διαπλεχθήκαμε, εφτιάξαμε μικρές ομάδες εξυπηρέτησης συμφερόντων, όπως αυτά που καταγράφονται μέχρι και χτες. Ότι δηλαδή από την Eurostat περίπου 46-47% πιο κάτω από τον μέσο όρο των απολαβών που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, παίρνουν οι συμπολίτες μας. Να πούμε στους νέους ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ότι η γενιά τους αδικήθηκε, εθυματοποιήθηκε, αλλά η καρέκλα και ο καναπές δεν δίνουν λύσεις. Ότι αυτοί που κυριαρχούν σήμερα είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, κλέβουν τα όνειρα, την ελπίδα και την προοπτική του κόσμου, ουσιαστικά διχοτομούν τον τόπο μέσα από τις επιλογές τους, αν πάμε στο Κυπριακό, και ότι υπάρχει ελπίδα. Μπορεί η ελπίδα να αναπτυρωθεί με έναν, γιατί είμαστε σε μια αχτίνα όπου μας επιτρέπεται να το πούμε αυτό το πράγμα, ότι μπορεί το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ να καταγάγει την πρώτη θέση. Άξι. Ελπίζω να πάνε καλά και τα άλλα λεγόμενα ή τα άλλα, αποσύρω το λεγόμενα, τα άλλα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, όπως το είπατε. Λέγοντας όμως στην αγαπητή μου Έφη, ότι ναι, υπήρξαν στιγμές που επήγατε μαζί με το ΕΛΑΜ. Που το ΕΛΑΜ είχε παρόμοιες ή τις ίδιες θέσεις με εμάς. Ψηφίσατε το ενωτικό ναι ή όχι. Για την συγκεκριμένη. Το ψηφίσατε. Ναι. Πήγατε έξω από την ελληνική πρεσβεία να διαμαρτυρηθείτε για το. Όχι, βέβαια. Δεν πήγατε εσείς. Όχι, καθόλου, για όνομα του Θεού. Το δίκο ήταν, το δίκο ήταν. Δεν πέρασε από το δίκο ήταν. Και δεν πήγαν από το δίκο. Κύριε Γεωργίου, να μου επιτρέψετε όμως. Απλά διαχρονικά. Το θέμα αυτό που είχε προκύψει με το ενωτικό δημοψήφισμα, όπως και τα περισσότερα κόμματα που το υπερψήφισαν, ήταν καθαρά μια ένταξη ενός ιστορικού γεγονότος στις εθνικές επαιτίες που θα πρέπει να συζητούνται. Και είναι γι' αυτό που εκ των υστέρων να ανατρέψαμε την άποψη. Και εντός της Βουλής το πράγμα, να πάμε σε διακοπή του κλπ. Και λοιπά, το αφήνω. Λέω το εξής. Ήταν λάθος. Αλλά θέλω να πω ότι ο λόγος που έγινε δεν ήταν καθόλου αυτό. Κανένας δεν πήγε σε αυτή την επέκταση. Ήταν μια απλή προσθήκη μαζί με άλλα 7 διαφορετικά πράγματα που πήγαν μέσα. Απλά να το θυμίσουμε. Εκείνο που θέλω να πω στην αγαπητή μου Έφη είναι ότι εμείς δεν είμαστε ευρωσκεπτικιστές. Ο ευρωσκεπτικισμός εξάλλου ως πολιτική τάση είναι στον χώρο της δεξιάς που αναπτύχθηκε. Ούτε ευρωλαγνοί είμαστε όμως. Ναι. Μπορώ να το δηλώσω ευθαρσώς ότι εμείς είμαστε και νιώθουμε ότι είμαστε οι αυθεντικοί Ευρωπαίοι. Υπό ποια έννοια. Ότι εμείς είναι που υπερασπιζόμαστε αρχές, δημοκρατία, ειρήνη, κοινωνική ισότητα, ισορροπία στον τρόπο ανάπτυξης της Ευρώπης. Δεν έχουμε να δώσουμε λογαριασμό σε κανένα Γιούγκερ και κανέναν Βέπερ και κανέναν Σαλβίνι ή κανέναν πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου που δηλώνει σήμερα ότι μπορεί να είναι και καλός ο Μουσολίνι. Και εκεί δεν πάμε γονιπετής. Πάμε με θάρρος, πάμε με το ανάστημα μας ψηλά, με το μέτωπο μας καθαρά, να μπορέσουμε να επιδράσουμε, να αναδεικνύουμε τα κακά και όσο μπορούμε να εμβολιάζουμε αυτές τις πολύ καταστροφικές αντιλαϊκές πολιτικές που κυριαρχούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ζαχαρίας Κουλές, έτσι ένα λεπτό, περιεκτικά, δυνατό, σφιχτό. Οφείλω κάποιες απαντήσεις. Εδώ στο σύντομα όμως. Ας μην ξεκινήσω τώρα. Άτε. Άρχισε τα πρόστιμα πριν να ξεκινήσουμε. Άτε, πάμε. Για το ενωτικό δημοψήφισμα. Νομίζω αυτό που έγινε εκ πλευράς μου και ΑΚΕΛ των Τριάκοντα ήταν απαράδεκτο και στιγμάτισε την ιστορία. Ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έζησε ο λαός μας και ήταν
έτσι ομονοών τότε, με το αποτέλεσμα της εποχής εκείνη να πετύσει ο κύριος Ακυσή αλλάξει, και δυστυχώς τα δύο μεγάλα κόμματα και ο συναγερμός το έπραξε. Φυσικά είπε ψηφοφορίες γίνονται πολλές και διάφορες και πάρα πολλές φορές τη χάνει και το ελάμαζι με το αγρή να ψηφίσει ή το δίκο ή αυτά συμβαίνουν. Όμως εκείνο το ενωτικό δημοψήφισμα νομίζω αποτελεί στίγμα για την ιστορία του τόπου μας. Όσον αφορά για τον ευρωσκεπτή. Στίγμα μου το εψηφίσαμε. Πρέπει να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γιώργο, δεν έχουμε χρόνο. Όσον αφορά τον ευρωσκεπτικισμό που μου κατελόγησε η συνάδελφος η Εφη. Το δίκο, για να ξέρετε, το 72 μακαρίσιο είχαμε αίτηση για την Τελωριακή Ένωση και το 87 την ολοκλήρωση ο Σπύρος. Και την τελική υπογραφή, ξέρετε, το Στεφάνιο Τάσος Παπαδόπουλος. Άρα, εις το δίκο, δεν έχουμε κανένα σκεπτικισμό, αλλά έχουμε έντονα παράπονα από τους Ευρωπαίους για τη μεταχείριση που βασικά. Πρέπει να ξέρουμε ότι εκεί πρέπει να διεκδικούμε και να παίρνουμε. Μάλιστα. Και δεν έκαναν και τους καλύτερους χειρισμούς. Και να πω το εξής, ότι αυτή η βιβλική καταστροφή που έγινε στην οικονομία του τόπου μπορεί να μην φαίνονται όπως τις φλόγες της Παναγίας των Παρισίων, αλλά είναι αντίστοιχες. Πρέπει εκεί να μάθουμε να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να διεκδικεί που δεν διεκδικεί και οι ευρωβουλευτές μας που είναι εκεί, χωρίς να λέω ότι προσπαθούν οι άνθρωποι ή δεν προσπάθησαν οι προηγούμενοι, αλλά η δουλειά των λίγων θέσεων που έχουμε εκεί είναι διεκδίκηση σε όλα τα μέτωπα. Και όταν διεκδικήσεις στην Ευρώπη μπορεί να πάρεις πολλά πράγματα. Και από ένα παράδειγμα, Παναγιώτη μου, όταν η κυβέρνηση εδώ, το Υπουργείο Εργασίας, διεκδίκησε τα κονδύλια για τους ασκούμενους δικηγόρους. Ήταν μεγάλη οικονομική έτσι, ανακούφιση για όλα αυτά τα παιδιά που ασκούνται για δύο χρόνια στο δικηγορικό επάγγελμα και παίρνουν τα 560 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια... Και για τα δικηγορικά γραφεία. Μα όταν τελειώσεις, πρέπει να γίνει και για την ιατρική, να γίνει και για την οδοντιατρική, έχει πάρα πολλά λεπτά στους μηχανικούς. Ναι, κυρία Κουλία, αλλά φέρνετε τους ασκούμενους μέσα και τους δίνετε σίκουλα. Οι δικηγόροι. Συγγνώμη, προηγούμενες πρέπει να κουλούν ωραία, αλλά και σου λέει είναι καθόλου. Όχι καθόλου. Είναι πολύ λογική. Η προσπάθεια... Ναι, το Υπουργείο που έκανε μια καλή πράξη και έφερε τα 50 εκατομμύρια και εργοδότησε αυτούς όλους, όλα τα παιδιά να κάνουν και κριτική. Να μου πάρει. Όχι. Λέω ένα παράδειγμα. Και όσο στην προσπάθεια είναι συγγνώμη, αυτή τη στιγμή, ρέφη. Το Ευρωκοινοβούλιο που έρχεται και λέει ότι δεν πρόκειται να είναι δωρεάν οι ασκούμενοι. Ότι πρέπει να δίνουν. Να ολοκληρώσει και να πάρει. Να ολοκληρώσει. Έλα, ολοκληρώσει. Ζαχαρία μου, ολοκληρώσει. Λέω ότι το επιχείρημα που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σωρία προγραμμάτων, αλλά πρέπει να έχει μια κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται, πρέπει να τρέξει να εξασφαλίσει προγράμματα. Έτσι λειτουργούν οι κύριοι και κύριοι Ευρωπαίοι. Και το λέω ως καλό παράδειγμα αυτό. Και έχει πολλά άλλα που μπορούμε να κάνουμε. Φτάνει εκείνος που στέλνουμε εκεί να διεκδικούν. Όχι να κρατεί ο Αστυριανής τον Ταβούτογλου, τον Τσαούζογλου, ο Αγκαλιά, σαν να είναι καλά αδερφιά, ας πούμε. Είδα το που τον Αγκαλιά, ρε παιδί μου, λέω μαζί μου, μαζί του τι κέμπλο για το Θεό. Έπια τον Τούρκο Αγκαλιά, σαν να τον είδε. Ήταν τα. Έλειπε ο αδερφός του 50 χρόνια και βρεθήκα. Άμα κάνει μου τούτα, η χώρα η οποία μας έχει υποκατοχή, σε παρακαλώ, κύριε Ανδρέα μου, άκουε. Εδώ υπάρχει εθνοκάθαρση, 200.000 πρόσφυγες αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι. Εσύ λύσατε την πολιτιστική μας κληρονομιά και βλέπουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας φτυλίεται πάνω του. Έτσι χαρές πρώτη φορά είδα. Έχει δουλειά του πλάστημα του τι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Μια τελευταία κουβέντα από σένα. Δεν αντέχω να μιλήσω. Ήταν φοβερό τα καυτά. Ναι, ήταν φοβερό. Και εδώ τώρα. Όλα αυτά. Άρεσε σου, ρε Γιώργο. Πώς θα τα μεταφράζουν εκεί στην Ευρώπη. Καλά, αν πάει να μπει στην Ευρώπη, ναι. Όχι, θα τα μεταφράζουν από τον τρόπο. Πώς θα τα μεταφράζουν. Θα έχει ειδικό μεταφραστή. Λοιπόν, έφυγε. Μια τελευταία κουβέντα από σένα. Νομίζω ότι έχουμε 30 μεστή από ατάκια που θα μπορέσουν να διαχειριστούν. Πολύ ωραία. Καταρχάς, τουλάχιστον εμείς ως κίνημα οικολόγων, συνεργασία πολιτών και η συμμαχία οικολόγοι λέμε αυτό. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών για οτιδήποτε συμβαίνει. Υπάρχουν ευθύνες, έχουν ήδη γίνει προσπάθειες για να καταλογιστούν, αλλά ως διαμαγείας οι κυβερνώντες ποτέ δεν φτάνουν στο επίπεδο όντως να τις αποδώσουν, απλά μένουν σε πορίσματα και σε εκθέσεις. Η διεκδικητική στάση δεν είναι μόνο το λεκτικό, αλλά και το τι γίνεται στην πράξη. Και αυτή τη στιγμή η Ευρωβουλή, παραδείγματος χάρη, δεν προσπάθησε απλά με μέσον τρόπο να καλύψει συγκεκριμένες ομάδες, αλλά έχει φέρει ψήφισμα που λέει ότι απαγορεύονται πλέον οι δωρεάν training, οι εκπαιδεύσεις να είναι ασκούμενοι. Πρέπει να ανταμείβονται, πρέπει να παίρνουν έναν ποσό. Γιατί διεκδικούμε το να υπάρχει ένας κατώτατος μισθός παν-Κυπρία. Επειδή υπάρχουν ομάδες πολιτών μας οι οποίοι δεν καλύπτονται ούτε από συλλογική σύμβαση ούτε από τον νόμο. Μάλιστα. Έχουμε συλλογικές συμβάσεις οι οποίες καταπατώνται αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε μεν τα εργαλεία, αλλά είναι το δικό μας το κράτος, η δική μας κυβέρνηση που δεν έρχεται να τα εφαρμόσει. Άρα πάει χέρι-χέρι.
Θέλουμε Ευρωβουλευτή, θέλουμε την ομάδα των Ευρωβουλευτών μας διεκδικητικούς στην Ευρωβουλή. Χρειαζόμαστε και τη συνεργασία από εδώ. Ο κύριος Κουλίας μας είπε ότι 33 χρόνια ήταν. Συγγνώμη, απολογούμε, έχετε δίκιο. Μα τούτα λάθη γράφει. Ο κύριος Ζαχαρίας μας είπε ότι 33 χρόνια ήταν διακυβέρνηση και ομολόγω ότι είναι πρώτη φορά που ακούω να αναλαμβάνουν την ευθύνη. Γιατί 33 χρόνια είναι πολλά. Ήρθα μα τραβάτα 33 χρόνια διακυβέρνηση του Μακάρι. Μην το προκάλει τώρα, αφού ξέρει θέμα. Θα μα αφήσει εδώ τώρα. Να με φέρετε με τον κύριο Ζαχαρία να δω τη συζήτηση. Μια μέρα θα σου δώσω το κύριο Ζαχαρία. Έχουμε και βαρκάνει τον Γιώργο. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, το λέω ω παράδειγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ. Ήταν μοναδική παρέα σήμερα. Θα ξανακάνουμε πάλι αυτή την κουβέντα. Έχουμε δρόμο μέχρι τι εκλογέ, ευρωεκλογέ. Έχουμε τα καλύτερα καλή ψήφο να έχουν. Λοιπόν, πάμε τώρα με τι φίλοι. Με την κοινή λογική ροή να κάνουμε που του απογάγαμε και 7 ώρε εδώ που φτάσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, στις βιβλικές οικονομικές καταστροφές.